Βέβαιη ότι η Κρήτη θα συνεχίσει να στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εμφανίστηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη από το Ρέθυμνο, επισημένοντας παράλληλα τη βαρύτητα των αποφάσεων που θα κληθεί να πάρει η Ευρώπη της επόμενης πενταετίας, οι οποίες αφορούν άμεσα τους κριτικούς. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Πιστεύω ότι η Κρήτη θα εξακολουθήσει να δίνει το μήνυμα στήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξέρει ότι έχει έναν κριτικό πρωθυπουργό ο οποίος αγωνίζεται για τα συμφέροντα όλων των Ελλήνων, αλλά γνωρίζει από πάρα πολύ καλά από κοντά τα προβλήματα της Κρήτης. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πάρει πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Αυτές οι σημαντικές αποφάσεις αφορούν τους κριτικούς και τις κριτικές. Τους αφορούν ευθέως. Δηλαδή, παράδειγμα, αγρότες. Είναι βέβαιον ότι η διατροφική αλυσίδα στην Ευρώπη έχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι βέβαιον ότι η ΚΑΠ πρέπει να αλλάξει. Τονίζοντας πως η ψήφος είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει ο πολίτης, ζήτησε μαζική προσέλευση στις κάλπες, σχολιάζοντας ταυτόχρονα ότι το τελικό αποτέλεσμα θα δείξει πολλά. Έχει σημασία να πας στην κάλπη να ψηφίσεις. Έχει σημασία, διότι είναι ένα δικαίωμα για το οποίο κάποιοι δώσανε σκληρές μάχες για να το αποκτήσουμε. Τα αποτελέσματα της κάλπης δεν χρειάζονται μετάφραση. Αν λοιπόν τα αποτελέσματα της κάλπης είναι θετικά, είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στο Μητσοτάκη να συνεχίσει. Αν είναι αρνητικά, αναμφισβήτητα, θα είναι ένα καμπανάκι το οποίο θα πρέπει να προσαρμόσει σε κάποια θέματα μία διαφορετική πολιτική. Για τηλεοπτικό σοου των υποχρεώσεων του Στέφανου Κασελάκη έκανε λόγο η κυρία Μπακογιάννη, απευθύνοντας δημόσια ερώτηση προς τον ίδιο σχετικά με τον αμυντικό θόλο. Είναι αυτονόητη η υποχρέωσή του να πάει στο στρατό. Το κάναμε 15 μέρες σοου τηλεοπτικό, πήρα το όπλο, δεν πήρα το όπλο, έβαλα τη στολή, δεν έβαλα τη στολή. Την άλλη αυτονόητη υποχρέωσή του να καταθέσει ποθενέσχες την έκανε σίριαλ. Όλοι μας καταθέτουμε πόθεν έσχες. Αφού δήλωσε ότι οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ θα ανήκουν στο κόμμα της αριστεράς, γνωρίζει ο κύριος Κασελάκης ότι το κόμμα της αριστεράς αρνείται κάθε αμυντική διάθεση χρήματα για αμυντικό σκοπό στην Ευρώπη. Η Ντόρα Μπακογιάννη βρέθηκε στο Ρέθυμνο στα πλαίσια της διευρυμένης νομαρχιακής συνέλευσης της τοπικής ΝΟΔΕ, όπου ήταν κεντρική ομιλήτρια, ενώ το παρόν έδωσε και ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ορέστης Ομπράν Κουκουβιτάκης.